Κύριε Καλησπέρα, σα σας καλωσορίζω στην εκπομπή Direct. Είμαι η Ράνια Μοραϊτή. Μείνετε μαζί μα, γιατί τα επόμενα 20 λεπτά έχουμε σκοπό να σα ταξιδέψουμε στην Κίνα. Μέσα από το τέταρτο φεστιβάλ λόγου και τέχνη που μονοτοπεί το, το Μουσείο Νίκο Καζενδάκη, έχουμε απόψε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου, τον κύριο Ταρουδάκη. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. καλησπέρα και στου μα. Και τον κύριο Κωνσταντίνο Τσακυρέλη, ο οποίο είναι καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα μα ταξιδέψετε στην Κίνα φέτο, κύριε Ταρουδάκη. Βεβαίω θα πάμε εκείνα. Έχουμε, όπω γνωρίζετε, ξεκινήσει τώρα και τέσσερα χρόνια να ταξιδεύουμε. Να ταξιδεύουμε σε διάφορε χώρε. Σε χώρε, βέβαια, που έχει επισκεφθεί ο Νίκο Καζαντζάκη και έχει μεταφέρει με την καταπληκτική του πένα τι εντυπώσει του, τη φιλοσοφία αυτών των χωρών, την κουλτούρα, τον πολιτισμό. Και αυτό το οποίο κάνουμε, είναι να προσπαθούμε αυτή την αίσθηση την οποία είχε ο Νίκος ο Καζαντζάκης επισκέπτοντας αυτές τις χώρες να τη μεταφέρουμε στη σημερινή εποχή και στους συμβολίτες συμπολίτε μας οι οποίοι θα κάνουν τον κόπο να έρθουν στη Μυρτιά ή στο Ηράκλειο φέτος που έχουμε εκδηλώσει για την τιμόμενη χώρα την Κίνα. Πότε ξεκινούν οι εκδηλώσει, κύριε Ξεκινάμε 8 Ιουλίου και θα διαρκέσουν μία εβδομάδα ακριβώ μέχρι τι 14 Ιουλίου. Μάλιστα. Γιατί, κύριε Τσακυρέλη, λοιπόν, υπάρχει κόσμο που περιμένει από την προηγούμενη χρονιά το φεστιβάλ τη επόμενη, Τι είναι αυτό που κάνει ξεχωριστέ αυτέ τι εκδηλώσει και πού επικεντρώνεται φέτο το κομμάτι τη καινοτομία, Γιατί πάντα υπάρχει μια καινοτομία, πάντα υπάρχει κάτι καινούριο στο φεστιβάλ. Ε, κοιτάξτε, εγώ πρώτη φορά βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Ε, έχω, έχω συνεργαστεί πολλές φορές με το Μουσείο ε, σαν αλλά με αυτή την ιδιότητα της διοργάνωσης ολόκληρου του φεστιβάλ πρώτη φορά φέτος ασχολούμαι. Το θεωρώ ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της, ε, της πόλης, για να μην πω του νησιού, με μια πολύ αξιοπρεπή διοργάνωση, μια, ε, μια σταθερότητα, μια συνέπεια, ένα ήθος και μια αξιοπρέπεια. Ε, οπότε γι' αυτό και ήταν τεράστια η χαρά μου που μου προτάθηκε φέτος να <coughs> αναλάβω αυτό το, το κομμάτι πια. Ε, ήταν έτοιμο το φεστιβάλ να πάει ένα βήμα παρακάτω, διότι οι προηγούμενοι συνάδελφοι που το διοργάνωσαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και το μουσείο, είχαν φτιάξει τη βάση για να μπορούμε να πατήσουμε και να πάμε το, το φεστιβάλ ένα βήμα παραπέρα. Γι' αυτό και είναι λίγο μεγαλύτερο σε διάρκεια φέτος. Mm -hmm. ε, προσθέθηκε επίσης η λέξη διεθνές φεστιβάλ πια, διότι οι καλεσμένοι από άλλες χώρες καλλιτέχνες είναι αρκετά περισσότεροι, φέ, περισσότεροι φέτος. Ε, έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, όπως το ότι... Πλέον θα υπάρχουν κάποιε παραστάσει σε κλειστό θέατρο, στο Αστόρια, φέτο συγκεκριμένα στο Ηράκλειο. Και είναι το κομμάτι το... που αναλογεί στην πόλη του Ηρακλείου, Ακριβώς. των εκδηλώσεων. Ναι. Ε, και η διαφορά είναι ότι για πρώτη φορά θα έχουν ειστήριο αυτέ οι παραστάσει. Προφανώ για ευνόητου λόγου, διότι τα κόστη μεταφορά του είναι, είναι πολύ μεγάλα. Πρόκειται για το Αιδόνι του Αυτοκράτορα από την Εθνική Λυρική Σκηνή και το Blooming of Time που είναι μία που το παρουσιάζει η Beijing Modern Dance Company, που είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες σύγχρονου χορού της Κίνας. Έχω την αίσθηση, κυρία Ταρουδάκη, ότι κάνετε πρόταση με αυτές τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Κοιτάξτε, ο Νίκος Καζαντζάκης έκανε προτάσεις <Σιχυ> για την αντιμετώπιση του ανθρώπου, για την αντιμετώπιση μέχρι και των πολιτικών καταστάσεων της εποχής του. Ε, και εμείς ακολουθούμε το παράδειγμα του και κάνουμε πρόταση και πολιτισμού. Νομίζω, όπω είπε και ο Κωνσταντίνο, ότι δώσαμε το στίγμα μα τι προηγούμενε χρονιές γι' αυτό και ο κόσμο περιμένει και τη φετινή εκδήλωση, τη φετινή διοργάνωση. Ε, νομίζω ότι αυτό το οποίο μα ενδιέφερε πάντα είναι να δίνουμε χώρο δημιουργία και στου ντόπιου καλλιτέχνε. Διότι ο ανέφερε ο κύριο Τσακυρέλη ότι έχουμε πραγματικά πάρα πολλού ξένου. Αυτό που θέλαμε λοιπόν ήταν να παντρέψουμε τη δημιουργία των ντόπιων καλλιτεχνών με τη δημιουργία των καλεσμένων μα από την Κίνα. Οπότε θα υπάρχει μία διάδραση, μία όσμωση ανάμεσά του και αυτό ελπίζω ότι θα περάσει στο κοινό το οποίο θα έρθει είτε στο Ηράκλειο είτε κυρίω στη Μυρτιά γιατί αυτή η όσμωση θα τη δει περισσότερο στο χωριό, στι παραστάσει που θα έχουμε στο χωριό. Και Νομίζω ότι αυτό είναι ακριβώ μια πρόταση πολιτισμού που θέλει το μουσείο να περάσει προ τα έξω. Ξέρετε, πολλέ φορέ λέμε για αντίστοιχε διοργανώσει ότι καθίστανται θεσμοί, θεσμός. Αλλά ε, τι ε, καλύτερο από το να. Αντιλαμβάνεται ένα πολίτη, ένα επισκέπτη μια τέτοια εκδήλωση, ένα θεατή μια τέτοια εκδήλωση, ότι αποτελεί θεσμό πραγματικά μια τέτοια διοργάνωση, από το ότι την περιμένει να έρθει και την ακριβώς. επόμενη χρονιά και την μεθεπόμενη. Α, Νομίζω ότι αυτή είναι και η ουσία. Ακριβώ. Και έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση του κοινού και μέσω των, του, των μέσων κοινωνική δικτύωση, mm -hmm. τα οποία βέβαια παίζουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο Φωστά. αυτή ε, την εποχή. Η ανταπόκριση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Περιμένει ο κόσμο ε, τι φετινέ εκδηλώσει και υπάρχουν αρκετέ εκπλήξει βέβαια. Ε, αυτό το οποίο προσπαθήσαμε φέτος να κάνουμε με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου και της ομάδας του και της Χρύσας, της Μαυρόκοστα που έχει αναλάβει επίσης την οργάνωση της σε επίπεδο διοργανωτικό ήταν να έχουμε κάποιες καινούριες ιδέες. Να εμφανιστούν ε, καινούριε διαδραστικές εφαρμογές μέσα στο χωριό. Τα είναι διαδραστικές όχι ηλεκτρονικές. Ο κόσμο συμμετέχει. συμμετέχει. Βεβαίω, πάντα είχαμε τη συμμετοχή του κόσμου, πάντα είχαμε τη συμμετοχή των κατοίκων τη Μυρτιά, του οποίου του ευχαριστούμε ιδιαίτερα, διότι έχουν αγκαλιάσει το φεστιβάλ. Έχουν αγκαλιάσει και ε, το μουσείο το ή άλλως. Το μουσείο βεβαίω, αλλά και συμμετέχουν στο φεστιβάλ με κάθε τρόπο. Δηλαδή, ε, έχουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ να πούμε σε αυτού. Ε, το ίδιο πράγμα θα δούμε και φέτο, σε μια τελείω διαφορετική εικόνα. Το χωριό θα γίνει και πάλι ένα κινέζικο χωριό, αλλά. Ε, με μια μεγάλη σειρά από σκηνές, δηλαδή θα έχουμε πολλές παράλληλες σκηνές, ιδίως στις μέρες Τετάρτη και Πέμπτη, όπου πραγματικά οι επισκέπτες θα περιηγηθούν μέσα σε δυο περιπου περίπορες που κρατάει αυτή η περιήγηση, όλη τη φιλοσοφία, την κουλτούρα της Κίνας. Θα είναι τι έχει δει ο Νίκο Κατζαντζάκη με τα μάτια του, τι έχει αποτυπώσει μέσα από τα βιβλία του, θα έχει και ένα εξυγχρονισμένο κομμάτι ε, ναι. τη Κίνα. Ε, αυτό που αναφέρει ο κ. Σταρουδάκη, για να μπορεί και ο κόσμο να αντιστοιχεί τι εκδηλώσει, είναι αυτό που έχουμε ονομάσει Δρόμοι Λόγου και Τέχνη, Δέκα Κινέζικοι Σταθμοί. Πρόκειται για μια περιηγητική παράσταση που ακριβώ όπω είπατε, είναι. Ε, ε, η ματιά του Καζαντζάκη, το πώς εκείνο είδε την Κίνα. Όλο, όλο αυτό το, το κομμάτι είναι εμπνευσμένο 100% από, τα, από, το, από, το, κείμενο του Καζαντζάκη. Αυτό του αντικαθιστά κειμένα. και την καθημερινή ανάγνωση που γίνεται άλλε φορέ και φέτο δεν έχει γίνει, διότι τη συμπεριλαμβάνουμε πια μέσα ναι. στι παραστάσει. Θα ακούσουμε στι περισσότερε. Πρόκειται λοιπόν για 10 μικρές δεκάλεπτες παραστάσεις, απλωμένες σε όλο το χωριό. Οι θεατές θα έρθουν, θα χωριστούν σε ομάδες με χρώματα, οπότε θα είναι και αυτό μια ευχάριστη διαδικασία. Και κάθε ομάδα θεατών θα φύγει χωριστά να ξεκινήσει να δει μία από αυτές τις δεκάλεπτες παραστάσεις και κάθε δέκα λεπτά το κοινό θα μεταφέρεται σαν το ρολόι. Μέχρι να δουν όλοι οι θεατέ όλε τι παραστάσει και έτσι, αν εμεί είμαστε θεατέ και είμαστε σε μια διαφορετική ομάδα, θα έχουμε και διαφορετική εμπειρία γιατί θα έχουμε δει τι παραστάσει με διαφορετική σειρά. Ε, και, και σε όλο αυτό τώρα, σε αυτές τις δεκάλεπτες παραστάσεις, ντόπιοι καλλιτέχνες από εδώ, από όλους τους κλάδους, τραγουδιστές, ηθοποιοί, χορευτές, ε, μουσικοί, συνεργάζονται με καλλιτέχνες ξένους, στους ίδιους σταθμού. Πρώτη φορά γίνεται αυτό στο φεστιβάλ, να παίξουν μαζί, ε, να συνεργαστούν και να παίξουν στους σταθμούς λοιπόν αυτούς, Μπορεί να υπάρχει μια τραγουδίστρια από εδώ, με έναν μουσικό από την Κίνα και έναν ακροβάτη από τη Σουηδία. Και όλοι αυτοί θα συνεργαστούν για πρώτη φορά εδώ με αυτό το κοινό θέμα ε, που θα είναι πάντα το, το κείμενο του, του Καζαντζάκη. Νομίζω ότι και στα κείμενα όμω του Καζαντζάκη αποτυπώνεται αυτή η, η, η έντονη διαπολιτισμική διάθεση που είχε. Ναι. Ω προσέγγιση να θέλει να παντρεύει τα πάντα, να τα κάνει να υπάρχουν μαζί. Μα έτσι ήταν πάντα ο Νίκο ο Καζαντζάκη, και γι' αυτό είπα πριν ότι εμεί, σαν θεματοφύλακε τη σκέψη και του έργου του, προσπαθούμε να βρούμε τρόπου για να μεταφέρουμε αυτή την φιλοσοφία του και στη σημερινή πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν αυτά τα φεστιβάλ ταξιδεύοντα, τα οποία θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα συνεχιστούν και με τα υπόλοιπα ταξιδιωτικά βιβλία του Καζαντζάκη. Mm -hmm. Βέβαια, πρέπει να πω ότι φέτος το εγχείρημα ήταν δύσκολο, δεδομένου ότι η Κίνα είναι μια τεράστια χώρα, με τεράστιο πολιτισμό, με πολύ ε, διαφορετικές εικόνες και του παρελθόντος και της καθημερινότητας και ήταν ένα μεγάλο στοίχημα για το πώς θα μπορέσουμε ε, αυτές τις εικόνες να τις παντρέψουμε και να τις φέρουμε στο χωριό μέσα σε μία εβδομάδα. Μέσα σε μία εβδομάδα να μπορέσει ο κόσμος να δει το πώς σκεφτόταν ο Καζαντζάκης για την Κίνα, αλλά μέσα από του σύγχρονου πλέον ανθρώπου τη Κίνα. Και ποια ήταν τους αυτά τα ερεθίσματα, τελικά. Τα ερεθίσματα. Τα των... Ακριβώ αυτά είναι οι δέκα ε, παραστάσει, τι οποίε θα δουν Τετάρτη και Πέμπτη οι συμπολίτε μα. Απλά σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή ότι ακριβώ επειδή ε, θα είναι μικρέ οι ομάδε οι οποίε mm -hmm. θα μπορούν να παρακολουθούν τα δρόμενα. Ε, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει έγκαιρα να κάνουν τι κρατήσει του. Είναι η πρώτη φορά φέτος, αυτές που δεν θα Ιδιαίτερα για τι παραστάσει αυτέ με του 10 σταθμού, λέτε έτσι. Και στους και για του 10 σταθμού και βεβαίω για τι παραστάσει που θα γίνουν λέτε. στο Ηράκλειο στην πόλη. Να Αλλά είναι σημαντικό σημαν... αυτό. Ότι με κράτηση εννοούμε ότι πρέπει να προμηθευτούν ένα δωρεάν δελτίο εισόδου. Ε, δεν δεν γίνεται κάποια τηλεφωνική κράτηση ή κάτι Για τέτοιο. Χωριό, ναι. Για το χωριό. Οι, οι θεατέ μπορούν από τώρα, έχει ξεκινήσει η διάθεση και η προπόληση, να προμηθευτούν ένα δωρεάν δελτίο εισόδου, το οποίο θα το έχουν μαζί του όταν έρθουν στο χωριό και, και αυτά τα δελτία εισόδου διατίθενται και στο μουσείο. Προφανώ επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα να φιλοξενηθούν περισσότεροι από του ε, ανθρώπου που. η, η χωρητικότητα η του χωριού επιτρέπει. Η εμπειρία μα έχει πρακτικά. δείξει τα τελευταία χρόνια ότι ακριβώ επειδή το κοινό έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Για το, για το φεστιβάλ και κατακλείζεται κάθε χρόνο από κόσμο. Η δομή φέτο, των δύο τουλάχιστον ημερών, τη Τετάρτη και τη Πέμπτη, mm -hmm. είναι τέτοια που δεν μα επιτρέπει yeah, να, να, να έχουμε όλους όσοι θέλουν να το παρακολουθήσουν. Βεβαίω, η... το Σάββατο και η Κυριακή, που συμπληρώνεται με εξαιρετικά ενδιαφέρουσε δράσεις και πάλι είναι ελεύθερε. Εκεί δεν χρειάζεται προκράτηση για το Σάββατο και την Κυριακή. Ειδικά για την Τετάρτη και την Πέμπτη, όμω, θα χρειαστεί προκράτηση. Επίση, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά σεμινάρια φέτο. Αυτό ήθελα οποία... να πούμε ούτω ή άλλω, γιατί έχουμε και τι κεντρικέ εκδηλώσει, έχουμε και τι παράλληλε εκδηλώσει. Οι, οι παράλληλε λοιπόν εκδηλώσει έχουν και ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα mm -hmm. σε όλα τα επίπεδα τη κινέζικη κουλτούρα. Ε, οπότε. Ε, και άνθρωποι μικρή ηλικία, δηλαδή νέα παιδιά, αλλά και μεγαλύτερη, έχουν να επιλέξουν ανάμεσα από, σε μία σειρά από σεμινάρια, από μαθήματα, τα οποία θα του δώσουν λίγο παραπάνω γνώση σε ό,τι αφορά αυτό που λέγεται «Κινέζικος πολιτισμός και Κινέζικη ναι, κουλτούρα». Γιατί και εκεί και η φιλοσοφία είναι πολύ επίσης. διαφορετική. Προσπαθώντας έτσι να ρίξω μια ματιά στο πρόγραμμα, είδα ότι έχει σεμινάρια για το κινέζικο τσάι, έχει σεμινάρια για εκμάθηση κάποιας, κάποιων εκφράσεων κλπ. Για μιλήστε μα λίγο περισσότερο. Και σε ποιε ηλικιακέ ομάδε θα απευθύνετε, mm. γιατί εκεί θέλω να επικεντρώσουμε. Έχετε σεμινάρια που αφορούν σε παιδιά, σε ενήλικε, σε οικογένειε. Ακριβώ. Ε, για να, έτσι, να κάνουμε μία περίληψη, α πούμε, έχουμε κάθε βράδυ μία κεντρική εκδήλωση, είτε mm -hmm. στο χωριό είτε στη Μυρτιά. Στο Ηράκλειο. Ε, συγγνώμη, στο είτε, στο, είτε στη, στη Μυρτιά, είτε στο Ηράκλειο. Το Σαββατοκύριακο τώρα έχουμε άλλε δύο ζώνε. Το πρωί. 11 με 2, αν δεν κάνω λάθος, ναι, 11 με 2 θα γίνονται στο χωριό σεμινάρια. Παράλληλα, θα γίνονται έξι σεμινάρια. Τα τρία από αυτά θα είναι για παιδιά, τα τρία θα είναι για ενήλικες. Έτσι, μια οικογένεια μπορεί να απασχοληθεί ολόκληρη είτε ε, μαζί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του μουσείου, είτε αλλού το παιδί, αλλού ο γονιό. Mm -hmm. ε, τα, τα παιδικά λοιπόν σεμινάρια ε, θα έχει, το ένα από αυτά θα είναι. Κατασκευή και εμψύχωση κούκλα θεάτρου σκιών, το που, που τα παιδιά θα μάθουν διάφορε τεχνικέ πέρα από τον Καραγκιόζη που ήδη γνωρίζουμε, διάφορε τεχνικέ ε, για κούκλα θεάτρου σκιών, αλλά θα παίξουν και με τι σκιέ, θα εμψυχώσουν δηλαδή ε, mm -hmm. και τι κούκλε, αλλά και με τα σώματά του θα παίξουν με τι σκιέ. Το δεύτερο πολύ σημαντικό σεμινάριο, φιλοξενούμε, φιλοξενεί το φεστιβάλ έναν σπουδαίο μουσικοπαιδαγωγό. Ε, που εκπροσωπεί το, το σύστημα μουσικοκινητικής αγωγής ORF, ε, τον Ινσού Κλή, έναν Κορεάτη δάσκαλο με μουσική αγωγή που θα κάνει στα παιδιά μουσικοκινητική αγωγή χρησιμοποιώντα κινέζικα αντικείμενα. Φυσικά τα παιδιά θα παίξουν με τα κρουστά του ΟΡΦ, τα μελλοντικά και τα ρυθμικά κρουστά του, mm -hmm. του ΟΡΦ. Και κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε καταφέρει αυτό το σεμινάριο. Και φυσικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου που απευθύνεται σε οικογένειε πια και μπορεί ένα γονιό μαζί με το παιδί να συμμετέχουν μαζί βιωματικά στη δράση που διοργανώνει η Βίκη Χριστάκη εκπροσωπώντα το, το Μουσείο Καζαντζάκη. Όσον αφορά του ενήλικε, έχουμε ένα σεμινάριο καλλιγραφία το οποίο είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά ενδιαφέρον. Θα πιάσουν δηλαδή πινέλα οι άνθρωποι που θα έρθουν και θα δοκιμάσουν την καλλιγραφία. Δεν ξέρω πόσο θα την καταφέρουμε, <laughs> γιατί φαίνεται πολύ δύσκολη. Ε, υπάρχει ένα σεμινάριο Κινέζικης Όπερα, που είναι ένα πολύ ξεχωριστό και ιδιαίτερο είδο. Αυτό το σεμινάριο απευθύνεται στου καλλιτέχνε τη πόλη μα, που έχουν μια πολύ μεγάλη εμπειρία και σίγουρα θα τους βοηθήσει να διευρύνουν έτσι τις γνώσεις τους και τις τεχνικές τους και υπάρχει και άλλο ένα σεμινάριο που θα γίνει μία παρουσίαση, μία ομιλία μάλλον και κάποια πρακτική έτσι ίσως επίδειξη της κινέζικης μουσικής γενικότερα. Μετά στην απογευματινή ζώνη από τις 5.30 μέχρι τις 8.30 θα... Ε, κυκλοφορούμε στο χωριό και θα τρώμε καναπεδάκια. Εγώ έτσι το λέω αυτό. Γιατί σε διάφορε γωνιέ θα είναι στημένε διάφορε δραστηριότητε που εμεί θα μπορούμε να πηγαίνουμε να παίρνουμε μια γεύση. Ελεύθερα δηλαδή θα κινούμαστε στο χωριό εκείνο το απόγευμα. Είτε θα είναι κάποια παιχνίδια κινέζικα, είτε θα είναι αφήγηση παραμυθιών, είτε θα είναι ταϊτσί που θα μπορούμε να συμμετέχουμε, είτε θα είναι κινέζικη μαγειρική που θα μπορούμε να δούμε πώ μαγειρεύεται και ίσω να συμμετέχουμε κι εμεί. Ε, και άλλε τέτοιε διάφορες δράσει. Η, η, η τελετή του, του τσαγιού που, που αναφέρατε, που θα δει ο κόσμο πώ τη διαδικασία αυτή, που είναι μια πολύ πολύ ιδιαίτερη διαδικασία, ε, θα είναι λοιπόν για να παίρνει ο κόσμο γεύση. Όσο θέλει, όπως θέλει, για να έτσι λίγο την αυστηρότητα των παραστάσεων των προηγούμενων ημερών, να την ξεχάσουμε λίγο και απλά να τρέξουμε στο χωριό, να τα όπως θέλουμε, όπου θέλουμε, και να πάρουμε γεύση από εκείνα. Μάλιστα. Κύριε Ταρουδάκη, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία ε, μυρίζει Κίνα. Ε, μυρίζει βεβαίω ε, και το αυτό που άφησε, αποτύπωσε στα βιβλία του, αποτύπωσε στα ταξιδιωτικά του βιβλία ο Νικό ε, που του άρεσε να, να παίρνει εικόνε διαφορετικέ και να τις ερμηνεύει και να τι ε, βάζει στη θέση του όπω ο ίδιο. Όπω ο ίδιο ήξερε, ήξερε. όπω ο ίδιο μπορούσε να το κάνει και πραγματικά ο λόγο για τον οποίο το Μουσείο Καζαντζάκη ξεκίνησε αυτή τη σειρά του φεστιβάλ ταξιδεύοντα είναι επειδή τα ταξιδιωτικά βιβλία του Καζαντζάκη τα οποία έχουν μια εξαιρετική ποιότητα μεταφορά σκέψεων, εικόνων και γεύσεων, δεν ήταν τόσο πολύ γνωστά στον κόσμο. Ήταν περισσότερο γνωστά τα μυθιστορήματά του, ενδεχομένω κάποια θεατρικά του έργα, αλλά τα ταξιδιωτικά όχι τόσο πολύ. Εντοπίζοντα πλέον με τον ταξιδιώτη Καζαντζάκη, ε, βλέπουμε να ξετυλίγονται ένα σωρό καινούριε ιδιότητε αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα, τι οποίε εμεί προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού να τι ε, περάσουμε όπω είπαμε στον κόσμο. Θα ήθελα επίση εδώ να πούμε ότι έχουμε φέτο για πρώτη φορά και μια συνεργασία με το Πολιτιστικό Κέντρο τη Κίνα στην mm -hmm. Αθήνα. Είναι ένα καινούριο το οποίο ξεκινά τώρα τη λειτουργία του και έτσι με ιδιαίτερη χαρά θέλησαν να συνεργαστούν μαζί μας. Η δική τους συσφορά πέρα από το οικονομικό είναι και μια έκθεση φωτογραφίας η οποία θα γίνει στο, στη Μυρτιά πάνω στους δρόμους του Μεταξιού. Είναι κάτι το οποίο το θέλανε οι ίδιοι και εμείς βεβαίως με πολύ μεγάλη χαρά το φιλοξενούμε στο χωριό, οπότε θα έχουν τη δυνατότητα και ο κόσμος να δει και το πώς αντιλαμβάνεται και αυτός ο καινούριος πολιτιστικός φορέας ε, τουλάχιστον τα θέματα των φωτογραφιών, της φωτογραφίας. Οπότε αυτό είναι δική τους ε, καθαρά ε, πρόταση, την οποία εμείς με βέβαια με μεγάλη χαρά φιλοξενούμε. Έχω την εντύπωση βεβαίως ότι και ο ίδιος ο Κατζαντζάκης με τα βιβλία του και τις αφηγήσει του και κυρίως με αυτά τα ταξιδιωτικά, αν θα μπορούσαμε να το βάλουμε στη δομή ενός μουσείου, Νομίζω ότι ξεφεύγει πολύ από αυτό που γνωρίζαμε σαν μουσείο μέχρι και τα προηγούμενα χρόνια. Στο στατικό μουσείο θέλει περισσότερο την ενεργοποίηση και τη διαδραστικότητα, και φαντάζομαι ότι αυτό είναι και ο λόγο που ανοίγει επί τη ουσία τι πύλε του το μουσείο, όλο το χρόνο είναι ανοιχτέ. Αλλά νομίζω ότι βγάζει και αυτή την εξωστρέφεια που πρέπει πλέον να έχουν τα μουσεία, έτσι. Το μουσείο Καζαντζάκη ε, περνάει σε μια φάση πραγματική εξωστρέφεια. Mm -hmm. ε, θα πρέπει με την ευκαιρία που μα δίνεται να πούμε στου τελευταίε ότι αυτή τη στιγμή στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού τη Θεσσαλονίκη ε, φιλοξενείται μια περιοδική έκθεση για τον Καζαντζάκη και το Βυζαντζάκη αναζητώντας το Θείο, που είναι μια εξαιρετική έκθεση ντοκουμέντων mm -hmm. πάνω στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε την, το θρησκευτικό κομμάτι και τη σύνδεση της Ελλάδας με το Βυζάντιο-Καζαντζάκης. Αυτή είναι ανοιχτή μέχρι το Σεπτέμβριο. Έχουμε πάρει πάρα πολλέ προσκλήσει από φορεί, τις οποίες βέβαια δεν μπορούμε όλε να τι υλοποιήσουμε, να πάμε να παρουσιάσουμε αυτό τον, το Καζαντζάκη, τη σκέψη του, και γενικά ε, την άποψη την οποία είχε για τη ζωή, για την θρησκεία, για τον ε, πολιτισμό σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Αυτό είναι φαντάζομαι μια απόδειξη ότι οι προσπάθειες εξωστρέφειας τις οποίες έχουμε ξεκινήσει συνεχίζουν και ελπίζομαι όσο μπορούμε βέβαια να τις κρατήσουμε σε πρώτη έτσι, γραμμή. Και έχω την εντύπωση... Α, αν, ναι, ναι. αν μου επιτρέπετε πάνω mm. σε αυτό, εγώ σαν εξωτερικό συνεργάτης που, που βλέπω και την κατάσταση λίγο απ' έξω, Γενικά, η αντιμετώπιση του μουσείου και των ανθρώπων που δουλεύουν στο μουσείο είναι εξαιρετική. Επειδή εγώ, σαν καλλιτέχνη, έχω συνεργαστεί με πολλού φορεί στο Ηράκλειο και, και γενικά παγκοσμίω, το ήθο, η αξιοπρέπεια, η ευγένεια και η ανοιχτομυαλιά δεν είναι δεδομένα. Και στο μουσείο υπάρχουν σε όλου, από το, από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι το σταθερό του προσωπικό. Οι άνθρωποι είναι ανοιχτοί σε ιδέε, δεν είναι δηλαδή η σκέψη ενό μουσείου αποστηρωμένου που έχουμε στο μυαλό μα. Καμία σχέση. Αυτό το υπογράφω και Ίσως εγώ. Γι' αυτό να ακολουθούν τι εκδηλώσει και τόσοι άνθρωποι. Όπω επίση ήθελα να πω ότι με αυτά τουλάχιστον που λέμε, θα τα δούμε βεβαίω, θα δούμε και τι εκδηλώσει, θα τι παρακολουθήσουμε. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι επίση αυτή η στατική παρακολούθηση του τι αποτύπωσε αν εικόνε ο Καζαντζάκη από την Κίνα νομίζω ότι ο καθένα από εμά, με τη σύγχρονη πινελιά που έχω την αίσθηση ότι βάζετε, θα γίνει ένα μικρό Καζαντζάκη για να προχωρήσει λίγο πέρα-πέρα την σκέψη του πώ θα έβλεπε ο Καζαντζάκη ίσω με τα μάτια τη, τα σύγχρονα μάτια, αυτή την πραγματικότητα που αποτυπώνεται. Κάνω λάθος. Όχι, όχι, καθόλου. Σίγουρα, ούτω ή άλλω τα ταξιδιωτικά. Η γοητεία των ταξιδιωτικών βιβλίων του Καζαντζάκη είναι ότι δεν μα λέει τα ιστορικά γεγονότα ακριβώ mm. όπως όπω έχουν, αλλά τα εκφράζει και με ένα δικό του τρόπο και πώ τα βιώνει. Και ενώ στην αρχή μπορεί να σου ακούγεται παράξενο, μετά πρέπει να διαβάσει, να μάθει και μετά καταλαβαίνει τι εννοεί, πώ το λέει και, και γιατί. Εκείνο δηλαδή Αποτυπώνει μία αίσθησή του με μία ποιητικότητα, εγώ θα, θα έλεγα. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον ότι και σε εμά, που τώρα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εμπνευσμένοι από αυτό, μα αφήνει πολλού δρόμου ανοιχτού να το ερμηνεύσουμε κι εμεί όπω νομίζουμε, εμπνευσμένοι με, με, εμπνευ... με αφορμή ε, τα, γραπτά του, τα γραπτά του κείμενα. Φυσικά ε, γίνεται όλο αυτό με μία σύγχρονη προσέγγιση, με μία σύγχρονη ματιά. Δεν θα μπορούσαμε άλλωστε να προσεγγίσουμε ε, παραδόσει τη Κίνα, παραδοσιακού χώρου. Θα, θα, γινό, θα ήταν αστείο αν προσπαθούσαμε να το κάνουμε. Οπότε προσπαθούμε να τα αποδώσουμε με έναν όπω εμεί τα έχουμε κατανοήσει. Ε, εδώ στη Δύση, δηλαδή Μπλέκεται. Η, η, η Ελλάδα με τη Δύση με την Ανατολή, η Κρήτη με την Κίνα μπλέκονται πολύ, σταυροδρόμια ούτω ή άλλω και πολιτιστικά. Ναι, κύριε Ταρουδάκη, για να ολοκληρώσουμε. Ναι, ήθελα, να πω, ήθελα να πω λοιπόν ότι βλέπετε με αυτά που λέει ο Κωνσταντίνο Τσακερέλη ότι ο Καζαντζάκη αποτελεί πηγή έμπνευση και για του σύγχρονου δημιουργού, του σύγχρονου καλλιτέχνε. Η διαχρονικότητα, ο είναι Κωνσταντίνος, που... Ο Κωνσταντίνο Τσακερέλη και η ομάδα του πραγματικά μπήκαν μέσα στο πνεύμα του Καζαντζάκη, μπήκαν μέσα στο ταξιδιωτικά του βιβλία, δεν μελέτησαν μόνο του ταξιδεύοντα Κίνα, ο Κωνσταντίνο μα έχει δώσει μια καταπληκτική παράσταση επίση και στο ταξιδεύοντα Αγγλία. Οπότε έχει μια πλήρη εικόνα για το πώ μετέφερε ο Καζαντζάκη ε, τι εντυπώσει του σύγχρονη πραγματικότητα και, σαν δημιουργό που είναι και ο ίδιο, ε, mm -hmm. προσπάθησε να μεταφέρει αυτό το πνεύμα του Καζαντζάκη στη σύγχρονη πραγματικότητα. Ελπίζω ότι οι επισκέπτε μα και όσοι παρακολουθήσουν τι εκδηλώσει και στο Ηράκλειο θα μείνουν ευχαριστημένοι. Κύριε Τσακυρέλη, θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά. Να είστε, πάρα καλά. Πολύ. να είστε καλά, σας κύριε ροδάκι, σας ευχαριστώ. Και σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε και σα περιμένουμε βεβαίως να τα πούμε και από κοντά. Και να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, από τις 8 έως τις 14 Ιουλίου, Save the Date που λένε, ταξιδέψαμε στην Κίνα, θα έχετε πολύ περισσότερα να δείτε, αλλά βεβαίως και να αισθανθείτε, πηγαίνοντα σε εκδηλώσεις. Εμείς κάναμε πρόταση. Να είστε καλά, καλό σα βράδυ.